Ο Λευτέρης Πανταζής έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του Κόνη Μεταξά και πρόσφατα μάλιστα δήλωσε πως μέσα στην καραντίνα ήρθαν πιο κοντά. Ο γλυκός μπαμπάς εδώ και αρκετό καιρό φιλοξενεί στο σπίτι του και την κόρη του αλλά και τον σύντροφό της, ο οποίος είναι πολίστας του Ολυμπιακού. Για να έχει το ζευγάρι τον δικό προσωπικό χώρο αλλά παράλληλα να μένουν και όλοι μαζί, ο Λευτέρης Πανταζής έφτιαξε το πάνω όροφο του σπιτιού του ξεχωριστό διαμέρισμα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Σπυριδούλας Τριάντου στην εφημερίδα On Time, το σπίτι διαθέτει και πισίνα. Λευτέρης Πανταζής, η νύχτα, όπως και η μέρα, έχει κοκαίνη και ναρκωτικά. Ο δημοφιλής ερμηνευτής, Λευτέρης Πανταζής, μιλώντας στην τηλεόραση του Α και την εκπομπή Τάκης Χατζής DIRCT, έκανε αποκαλύψεις για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, την πολιτική, την προσωπική του ζωή και την καριέρα του. Αρχικά, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το εάν η μουσική με την οποία ασχολείται υπηρετεί την τέχνη, τη διασκέδαση. Εγώ έχω κάνει τα πάντα στην πορεία μου, ξεκίνησα με Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και ρώσικα τραγούδια γιατί δεν ήξερα και καλά ελληνικά, μετά σιγά σιγά είδα ότι η διασκέδαση ενδιαφέρει πιο πολύ τον κόσμο, και με λαϊκούς τραγουδιστές, αυτά τα ακούσματα με παρέσυραν και πήγα προς τα εκεί, είπε χαρακτηριστικά. Για την εργασία σαν λούστρος πριν γίνει τραγουδιστής, έπρεπε να επιβιώσουμε, ήρθα στην Ελλάδα και φανταζόμουν πορτοκαλιές, μηλιές, ελιές, λουλούδια, κατεβαίνω από το καράβι και παθαίνω σοκ, βλέπω 4-5 λουστράκια μου τζουρωμένα. Το ίδιο σημείωσε ότι ρώτησε τον πατέρα του μπαμπά τι είναι αυτή και του απάντησε ότι βάφουν παπούτσια για να βγάλουν τα λεφτά τους, που να φανταστώ ότι μετά από 6 μήνες θα ήμουν ένας από αυτούς. Έτσι ξεκίνησε η Οδύσσια, με την καλή έννοια για να φέρω λεφτά στο σπίτι, γιατί έπρεπε να πηγαίνω και σε ελληνικό σχολείο για να μάθω τα ελληνικά, είπε. Όπως πήγαινα στη δουλειά ένα βράδυ, πήγαινα στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό και όπως βάφω τα παπούτσια σταματάει μια τρίκυκλη μηχανή, ένας πατέρας με 2 παιδάκια με 2 κιθάρες, κατεβαίνουν, τραγουδάνε 4-5 τραγούδια, βάζουν ένα πιατάκι και μάζεψαν όσα έβγαζα εγώ το μήνα, τραλάθηκα, θα μάθω κιθάρα είπα, επειδή ντρεπόμουν πήρα μαζί μου ένα συνέτερο λούστρο μαζί μου στο δρόμο, πήρα μία κιθάρα την οποία θα την πλήρωνα σιγά σιγά, η μάνα και ο πατέρας δεν ήξεραν τίποτα, από 80 δραχμές που έπαιρνα την πρώτη μέρα έβγαλα 800 δραχμές, έδωσε 300 στο συνέτερο και πήρα 500 εγώ, είπε για τον τρόπο που μπήκε στο χώρο της μουσικής και έγινε τραγουδιστής, ενώ, στην ίδια εκπομπή, μίλησε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή. I'm doing it.